Θα ήθελα να σας περιγράψω κάτι που μου συνέβη και ήταν πολύ περίεργο και άσχημο φυσικά. Είχα πάει πριν μερικές μέρες στο χώρο που γίνεται η μεγάλη λαϊκή στις Πατέλες. Έχει ένα υπαίθριο γυμναστήριο. Είχα μπει λοιπόν, έκανα γυμναστική. Κάποια στιγμή στα μηχανήματα, κάποια στιγμή μπήκε ένας μεγάλος σε ηλικία κύριος. Λίγο περίεργος βέβαια φαινόταν, δεν φαινόταν και πάρα πολύ να είναι στα καλά του. Ήρθε και υποτίθεται έκανε γυμναστική, εγώ συνέχισα, δεν έδωσα σημασία, τελείωσα σε κανένα τέταρτο και πηγαίνοντας να βγω για να φύγω, διαπίστωσα ότι με είχε κλειδώσει μέσα. Τα κάγκελα είναι ψηλά. Και δεν μου ήταν εύκολο τώρα στην ηλικία μου, είμαι 60 χρονών, να πηδάω. Ήταν κάποιος άλλος ο οποίος έπαιζε μπάσκετ απέναντι, με είδε, προσφέρθηκε ο άνθρωπος να με βοηθήσει, ανέβηκα στο παγκάκι, έφερε μία παλέτα ξύλινη, την κάναμε τύπου σκάλας, σκαρφάλωσα στο κάγκελο και κατέβηκα την παλέτα χρησιμοποιώντας την ως σκάλα. Αυτό φυσικά με πολύ κόπο και πόνο γιατί έχω και κάποια αναπηρία στο χέρι. Αυτό μου γύρει ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που είχε τα κλειδιά? Από πού και ως πού? Ο Δήμος τον έχει θεωρήσει αρμόδιο? Ακόμα και αν βρήκε τα κλειδιά, γιατί τα έχασε ο αρμόδιος, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσο εγγύηση είναι αυτός ο εντός εισαγωγικών αρμόδιος? Και φανταστείτε να ήταν, ας πούμε, και μία γιαγιά με το εγγονάκι της. Το θεωρώ απαράδεκτο και το αναφέρω για να λάβουν γνώση οι ας πούμε υπεύθυνοι, γιατί μόνο υπευθυνότητα δεν δείχνει όλη αυτή η κατάσταση και όλο αυτό το περιστατικό που μου συνέβη, το οποίο μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά όταν το ζεις δεν είναι καθόλου αστείο.